Εκπομπή παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και σήμερα έκτακτα αλλά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα δούμε σε μια περίοδο που είχαμε χθες τη συζήτηση για το θέμα των δανειοδοτήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αξιολόγηση και γενικότερα τα παραπολιτικά της χθεσινής συνεδρίασης, το ότι δεν πήρε το λόγο ο κύριος Τσακαλώτος, ο έντονος διάλογος με τον κύριο Βούτσι, ένας παραγωνισμός από όσο φάνηκε του κυρίου Τσακαλώτου στα λεγόμενα στο περιστήλιο της Βουλής, δημιουργούν δεδομένα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Φυσικά υπάρχουν οι αγροτικές κινητοποίησεις και να χαιρετήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, γνωστός σε όλους, οικονομολόγος, γραμματέας του ΕΠΑΜ και ο φίλος συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Απόστολος Ρώσιος. Να τους χαιρετήσω και τους δύο. Δεν σας είδαμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, έστω και τεροχρονισμένα, αν και για 2-3 μήνες θα λέμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά κύριε Καζάκη και κύριε Ρώσιο. Επίσης. Δεν ξέρω φυσικά τι χρονιά θα είναι αυτή. Φαίνεται όμως ότι σφίγγει ο κλοιός, κύριε Καζάκη. Πάντως έδειξε τα δόντια του ο καινούργιος χρόνος, αν θέλουμε και από άποψη καιρού. Ούτε ο καιρός δεν μας θέλει. Λοιπόν, ή μάλλον έχει αναχτίξει με την υπομονή μας, δηλαδή με αυτό το τους ανεχόμαστε τόσο καιρό αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά, έχουμε μπει σε μια κατεύθυνση νέου μνημονίου ή προς το μνημονίο, αυτό που έχει πει ήδη το Eurogroup από τις αρχές Δεκέμβρη του 2016. Έτσι έκλεισε η χρονιά πέρυσι, με την υπόσχεση ενός καινούργιου μνημονίου. Υπάρχει η εκκρεμότητα των περίπου 13, λένε οι μεν, 17 λένε οι άλλοι προαπαιτουμένων, που δεν έχει υλοποιήσει, δεν έχει η κυβέρνηση. Όπως και να έχει, το δημοσιονομικό της χώρας δεν βγαίνει. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα εάν υπάρχουν τα χρήματα να δοθούν οι συντάξεις για το επόμενο δίμηνο. Οπότε σχεδιάζουν παρεμβάσεις καινούργιου δημοσιονομικού. Γι' αυτό υπάρχουν και οι φωνές, θεωρούν ότι το έλλειμμα αυτή τη στιγμή το ταμιακό είναι περίπου στα 4,5 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και λένε να μπει το ΔΝΤ μέσα. Εδώ φαίνεται να ξεκαθαρίζει, κύριε Καζάκη, η ιστορία πάντως. Φαίνεται ότι κανένας δεν συζητάει σοβαρά ότι δεν θα είναι το δούνου του στο όποιο πρόγραμμα, αν υπάρξει πρόγραμμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το ΔΝΤ είναι στο πρόγραμμα. Στο τρίτο μνημόνιο αναφέρεται σαν ένας από τους εταίρους. Δεν είναι δηλαδή κάτι ότι δεν είναι στο πρόγραμμα του ΔΝΤ. Έβαλε αυτό... χρήματα όμως στο τρίτο. Αυτό όχι. Λέω. Ναι. Εδώ τώρα του ζητάνε και χρήματα. Βέβαια κλωτσάει το ΔΝΤ, γιατί υπάρχουν κανονισμοί εκεί πέρα που θα πρέπει να παραβιάσει κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά, τα 4,5-5 δις που ζητάνε οι Ευρωπαίοι, πρέπει να πάνε να τα ζητήσουν, να τα εγκρίνουν τα κοινοβούλια τους. Και αυτό είναι πρόβλημα, ιδιαίτερα σε διαδικασία εκλογών, όπως είναι αυτή και αυτή τη στιγμή η Γερμανία, είναι η Γαλλία. Η Ολλανδία, να μην την ξεχνάμε. Και η Ολλανδία, λοιπόν. Οπότε πιέζουν τώρα να μπει το ΔΝΤ. Αυτό το ΔΝΤ παίζει το δικό του παιχνίδι από την άλλη μεριά. Όπως και να έχει, το μαλλί θα το πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή έτσι ή αλλιώς. Είτε μπει τώρα, είτε δεν μπει. Εσείς βλέπετε να κλείνει η όποια αξιολόγηση, γιατί εδώ φαίνεται να υπάρχει μια σύγχυση. Δηλαδή υπήρξε μια επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου. Ναι. Φαίνεται ότι τα προαπαιτούμενα δεν έχουν τηρηθεί, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Την ώρα που η κυβέρνηση διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι τελειώνει η αξιολόγηση, δεν είναι θέμα, είναι θέμα λεπτομεριών. Ναι. Τι από τα δύο ισχύει, και την ίδια ώρα υπάρχει και θα τη χαρακτήριζε έτσι η απίστευτη αυτή δήλωση του κυρίου Ξηδάκη, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει ναι, να πούμε, ναι, ναι. Ο οποίος λέει δεν είναι και ταμπού το νόμισμα και για ποιο λόγο η Ελλάδα τόσα χρόνια ζούσε και με δραχμή κλπ. Σίγουρο είναι ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα τυχαίο πολιτικό πρόσωπο. Και δεν κάνει τυχαίες δηλώσεις. Είναι σίγουρο. Ότι αυτό το πράγμα ήταν και προμελετημένο, να το πούμε έτσι. Φάνηκε και από την εξέλιξη των δηλώσεων. Τι νομίζω ότι συμβαίνει. Καταρχάς θα το δούμε στις 20 Φεβρουαρίου. 20 Φεβρουαρίου είναι το καταληκτικό Eurogroup. Εκεί πέρα θα φανεί
τι ακριβώς σχεδιάζουν για μας και οι δανειστές, αλλά και σε τι έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Και το πολιτικό σύστημα εδώ που τα λέμε, γιατί πέρα από, από τους τσακωμούς στο κοινοβούλιο, λες και είναι σε σεκοτέτσι αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο, στην πραγματικότητα όλοι συμφωνούν στο κύριο. Δηλαδή ο αυτόματος πιλότος των δανειστών είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι η πολιτική διαχείριση. Λοιπόν, επειδή όμως μπαίνουν πολύ χοντρά ζητήματα αυτή τη στιγμή, πρέπει να έρθει καινούργιο ασφαλιστικό. Δηλαδή καινούργιες περικοπές προς τις συντάξεις. Το κατά πάσα πιθανότητα αυτό που ακούγεται τουλάχιστον θα πάρουν πίσω το επίδομα που δώσαν στις 22 Δεκεμβρίου. Εντάξει, αν τα δούμε και αυτά δηλαδή. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι. Το επίδομα αλληλεγγύης δεν το πήραν πίσω. Το επίδομα αλληλεγγύης επί Σαμαρά δεν το πήραν πίσω. Και μάλιστα αναδρομικά, είναι τρελά πράγματα αυτά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Σήμερα βγήκε στην επιφάνεια ότι θέλουν το σύνολο της ΔΕΗ να περάσει στο υπερταμείο, να λειτουργήσει άμεσα το ξένο management στη ΔΕΗ και να τελειώσει η ιστορία του με την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε. Τότε θα πούμε τον ηλεκτρισμό, θα ψάχνουμε για ηλεκτρισμό πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτήν την ιστορία. Τα blackout θα είναι, πώς να το πούμε. Σύνηθες φαινόμενο. Σύνηθες, τουλάχιστον ειδικά τοπικά. Ειδικά εκεί όπου τα δίκτυα έχουν υπερβάλλον κόστος και δεν θα μπει κανένας ιδιώτης στη διαδικασία ανανέωση δικτύου, στήριξη κτλ. Αυτό συνέβη και στη Βρετανία, συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και ανέλαβε το κράτος. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, επανήλθαν στο δημόσιο αυτά, είτε σε επίπεδο δήμων, να το πούμε έτσι, αλλά οι δήμοι εκεί είναι κράτη, δεν είναι όπως εμάς. Ή ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά μετά το σκάνδαλο της Enron, μπαίνει τεράστιο ζήτημα, είτε σε επίπεδο πολιτείας, είτε ομοσπονδιακής κυβέρνησης, για δημόσιες επενδύσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε τώρα αν σε αυτές τις χώρες μπαίνει τέτοιο θέμα, τι πρόκειται να γίνει σε εμάς. Και με δεδομένο ότι πάνω από 300. Απόστολος, πώς προέκυψε θέμα ΔΕΗ, για Απόστολο αμέσως μετά εσύ, πώς προέκυψε θέμα ΔΕΗ εδώ και δύο μέρες. Ήταν από τα προαπαιτούμενα από την εποχή του Μνημονίου, του Αυγούστου του 2015. Και που το ψήφισαν όλοι, μην το ξεχνάμε, είναι μέσα η ΔΕΗ, ήταν από τα φιλέτα που προορίζονταν για το υπερταμείο. Και απλά το κάνανε με σαλαμοποίηση. Για να το πει, δεν ήταν μια κέξο. Αλλά το βάλανε στην αρχή ένα 17% και τώρα απαιτούν να φύγει όλοι. Απόστολε. Σε ευχαριστώ για την πάσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη να επιστρέψω λίγο σε αυτό που ρώτησες προηγουμένως για το ζήτημα της αξιολόγησης. Έστω λοιπόν ότι γίνεται αξιολόγηση. Τελειώνει η διαπραγμάτευση, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και εγώ ρωτάω, τι θα συμβεί. Τι σημαίνει πρακτικά δηλαδή αξιολόγηση, αυτό λες. Η αξιολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα checklist των δανειστών για το τι κάνει η κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Ωραία, δηλαδή έχουμε έναν, να το χαρακτηρίσω gaulighter ή ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, ο οποίος κάνει έναν έλεγχο εάν εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτά που τις λένε. Τίποτα άλλο. Ωραία. Τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα άλλο η αξιολόγηση. Μάλιστα. Οπότε πάμε στο δεύτερο βήμα. Δεύτερο βήμα είναι να απελευθερώσουν κάποιες δόσεις ενδεχομένως που χρειάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να πληρωθούν τα ξένα δάνεια. Αυτή τη στιγμή έχει αξία να πούμε, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το χρέος. Έτσι, θα μας απαλύνουν το χρέος και όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τέτοια δυσκολία που όλοι ομολογούν ότι είμαστε σε δυσκολία να εξυπηρετήσουμε το χρέος και όλα αυτά τα πράγματα, εξυπηρετώντας μόλις το 15% του δημόσιου χρέους της χώρας. Όλο το υπόλοιπο θα αρχίσουμε να το εξυπηρετούμε μετά το 2023. Άρα εμείς πληρώνουμε τώρα ένα τμήμα μόνο του ελάχιστο. Το 15%. Δηλαδή, μάλιστα, τι πληρώνουμε, Δέλτα Νιτάφ, τις δόσεις του Δέλτα Νιτάφ, τα ομόλογα, τα διακρατούμενα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και εκείνα τα περίφημα ομόλογα που δεν μπήκαν στο PSI, ναι, γιατί αρνήθηκαν οι μεγαλοκάτοχοι περίπου στα 4 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, από το 2012, και τα 4 με 5 δισεκατομμύρια που έβγαλε στην διεθνή αγορά το success story του κυρίου Σαμαρά, θυμάστε, το 2014, ναι, που έβγαλε δύο εκδόσεις ομολόγων. Αυτά πληρώνουμε τώρα.
Μόνο με αυτά πηγαίνουν. Φανταστείτε εύλογο, τώρα έτσι. Ναι, εύλογο ερώτημα δεν είναι το επόμενο. Και με δυσκολία καλύπτουμε ακριβώς. το 15% των αναγκών. Χωρίς, ελάχιστα πρέπει. Όχι μόνο αυτό. Λέω με αυτά. Χωρίς την εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαμε ούτε αυτά. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, ακόμη ο κύριος όγκος του χρέους είναι σε μορατόριουμ. Δεν είναι σε διαδικασία εξυπηρέτησης. Ξεκινάει με τα διακρατικά δάνεια από τις 2023 να αρχίζει να πέφτει ο λογαριασμός. Άρα από το 2023 θα φορτωθούμε επιπλέον χρήματα. Και καλά κάνει και το διευκρινίζει αυτό ο κ. Κασάκης, γιατί ακόμα δεν ανεβήκαμε το βουνό. Ούτε καν την είσοδο μπορούμε να πούμε. Ακριβώς. Και μιλάμε. Μένει για... η κορυφή είναι. Από τα 310-320 που υπάρχουν, τα 260 περίπου αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται. Είναι κυρίως το αδάνειο του μηχανισμού. Θα αρχίσουν δηλαδή από το 2023. Και πώς θα εξυπηρετηθούν αυτά τη στιγμή που εδώ ο ελληνικός λαός σκόψει δεν μπορεί πλέον, δεν έχει φορολογική ικανότητα. Τι θα γίνει. Ψηλά τα χέρια. Σκόψει τα χέρια. Πώς θα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μαζέψουν 45 με 48 δισεκατομμύρια φόρους, με βάση τον προϋπολογισμό λέμε, έτσι. Λοιπόν, για να εξυπηρετήσουν μόλις το 20% του χρέους, πόσα θα πρέπει να μαζέψουν, πλημμύρες των τριών. Πόσα πρέπει να μαζέψουν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το σύνολο του χρέους. 7 φορές θα. Μα τώρα σοβαρολογούμε, είναι δυνατόν ποτέ. Εδώ δεν μπορούν να μαζέψουν τώρα. Άρα πάμε σε ένα αδιέξοδο. Είμαστε σε αδιέξοδο. Απλά τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί. Γιατί πολύ απλά είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Ποτέ ξανά η οικονομία δεν έχει βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση. Να θέλει να πληρώσει ένα τεράστιο χρέος το οποίο έτσι αλλιώς δεν μπορούσε να πληρώσει και ταυτόχρονα να τις επιβάλλουν πολιτικές που τις συρρυκνώνουν. Συρρυκνώνουν το εισόδημα, συρρυκνώνουν την οικονομία, τσακίζουν τα δημοσιονομικά του κράτου. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά από τη στιγμή που η φορολογική ικανότητα της οικονομίας δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το σύμπλεγμα δεν έχει ξανασυμβεί σε χώρα. Πάντως έχουν σταματήσει και δύο, μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, αξιώματα, δύο κανόνες αυτής της συγκυβέρνησης της σημερινής. Το ένα ήταν το ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του χρέους. Φαίνεται να το έχουμε ξεχάσει. Ναι, το έχουν. Και το δεύτερο είναι το θέλω, δεν θέλω, το δουνουτού. Εδώ μας έχουν μπερδέψει, πρέπει να πω. Άλλοι το θέλουν, άλλοι δεν το θέλουν, μέσα στην κυβέρνηση. Σωστό. Αν μου επιτρέψεις να προσθέσω εδώ, και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης που λένε. Εδώ, μισό λεπτό, ναι. Εδώ πάλι υπάρχει μια απάτη εκ μέρους της κυβέρνησης. Ποια είναι η απάτη? Το ότι προσπαθεί να εμφανίσει το κακό Δέλτα Νητάφ, αυτοί που απαιτούν τα χειρότερα, ενώ δεν είναι έτσι. Και δεύτερον. Η δεύτερη απάτη που υπάρχει εδώ είναι το περί βιωσιμότητας του χρέους. Η κυβέρνηση, ψηφίζοντας τον νόμο 43-36, εκεί περιλαμβάνεται ορισμός του βιωσιμότητας και λέει ότι στο βαθμό που ακολουθεί η κυβέρνηση την πολιτική των δανειστών, το χρέος είναι βιώσιμο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί εξ ορισμού ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Άρα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί βιωσιμότητα του χρέους αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται. Γιατί έχει αποδεχτεί ότι όσο κυνηγάει το πρωτογενές πλεόνασμα και ξεπουλάει τη χώρα, ΔΕΗ που είπαμε προηγουμένως και όλα αυτά τα πράγματα, το χρέος γίνεται βιώσιμο. Παράλογο μεν, αλλά αυτό το έχει υπογράψει. Και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο έχουν αποδεχτεί ότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει κρυθεί. Και για ποιο λόγο τότε γίνεται όλο αυτό το. Κοροϊδεύουμε το κοσμάκι. Δηλαδή, την ίδια ώρα που. Βλέπουμε να ασχολούνται και με διάφορα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα την διδασκαλία. Σίγουρα σας έχετε άποψη και για αυτά τα θέματα, κύριε Κασάκη, και εσύ, Απόστολε. Την διδασκαλία μαθήματος περί σεξουαλικότητας και λοιπά στα σχολεία. Ναι, είναι το έγκλημά. Κάποιοι μας. Μου λένε, αυτά προβλέπονται, από το μνημόνιο τους λέω, αποκλείεται να προβλέπονται. Αυτά είναι δηλαδή, αυτά είναι τα κατάλοιπα της κάποιον αριστερό, ας πούμε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να τα εφαρμόσουν. Όχι, όχι. Η λογική είναι άλλη. Αυτά τα έχουν υπογράψει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου. Τα έχει υπογράψει στις 5 Μαρτίου 2010, πριν το μνημόνιο. Αυτό λέγεται ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Την παιδεία μας την έχουμε παραδώσει στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ξαναγράφουν τα βιβλία. Ξαναφτιάχνουν την παιδεία. Και όπως ξέρετε, στη Γερμανία η σεξουαλικότητα γενικά αντιμετωπίζεται με λίγο περίεργο, για να μην πω τίποτα διαφορετικό, τρόπο. Όπως για παράδειγμα η οικειανοχής με ζώα. Στη Γερμανία. Λοιπόν, είναι αποδεκτό.
στη Γερμανία υπάρχει πρόταση να καταργηθεί το πατέρες μητέρα και να πάμε στο γονέας α, γονέας β. Ναι. Λοιπόν, στις μεν βόρειες χώρες μάλιστα υπάρχει μια φοβερή καταστολή της οικογένειας με τη λογική ότι αν ας πούμε στο αγοράκι πάρεις ας πούμε αυτοκινητάκι και στο κοριτσάκι μια κούκλα θεωρείται σεξισμός και σου παίρνουν τα παιδιά από την οικογένεια με κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτά τα πράγματα είναι δράματα που παίζονται σε αυτές τις χώρες. Είναι δραματικές καταστάσεις. Είδα πρόσφατα και είναι και αυτό ένα θέμα που πιστεύω ότι δεν είναι μόνο οικονομία η κοινωνία. Όχι βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι είδα ότι στη Σουηδία υπάρχουν σχολεία που εφαρμόζουν πρότυπα προγράμματα που απαγορεύουν τις χρήσεις λέξεων αρσενικού ή θηλυκού γένους. Δηλαδή μιλάς σε έναν ουδέτερο τόνο, ας πούμε. Πρόσφατα διάβασα. Όπως μιλάμε για τα ζώα μας. Διάβασα για ένα κολέγιο στην Οξφόρδη όπου κατήργησε τα άθρα. Αυτός είναι σκοταδισμός. Συγγνώμη, ξαναγυρίζουμε στο μεσαίωνα. Ξαναγυρίζουμε στο μεσαίωνα, όπου οι διάφοροι, πώς να το πούμε, αιωσφόροι του καθολικισμού καθόριζαν πώς θα πρέπει να μιλάς και τι πρέπει να διαβάζεις. Εποχή, ας πούμε, 500-600 μετά Χριστό, με τον Καρλομάγνο και τα λοιπά. Δηλαδή, πού πάμε, συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο ολόκληρος ο ορθός λόγος ανατρέπεται. Ανατρέπεται αυτή τη στιγμή. Η κατάκτηση του διαφωτισμού, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για τίποτα επαναστατικά πράγματα. Αν είναι δυνατόν να σου καταργεί τα άθρα. Και ας μην κακοποιούν κάποιοι εν ονόματι του διαφωτισμού, περνούν αυτά τα πράγματα και λένε εν ονόματι του διαφωτισμού. Μα ο διαφωτισμός, ας μην κακοποιούν το διαφωτισμό. Όχι, μα ο διαφωτισμός ήταν η τομή σε αυτά τα πράγματα και τα πέταξε έξω όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και μας τα ξαναφέρνουν και μας εμφανίζουν ως μοντερνισμό την επιστροφή στο μεσαίωνα. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια, σήμερα δεν έχουμε την Εκκλησία επισήμως που σε επιβάλλει αυτού του τύπου τη λογική. Στο επιβάλλει το Πανεπιστήμιο, στο επιβάλλει ο γραβατωμένος κύριος Golden Boy, που τέλος πάντων θεωρεί τον εαυτό του άφυλο. Λοιπόν, μισό λεπτό, πού πάμε. Πώς είναι δυνατόν, πώς να το πούμε, επενδύουν στο ίδιο το DNA της ανθρωπότητας πλέον. Σχηματικά το λέω. Θέλω να πω δηλαδή, δεν μπορούσε να σου αλλάξει αυτά τα πράγματα που έχει καθορίσει. Καθοδηγούν την κοινωνία κάπου. Βεβαίως. Αυτή είναι απόλυτη καταστροφή. Η ισοπαίδωση που παίρνει χαρακτήρα χειρότερο από τον ναζισμό. Ναι. Να μου επιτρέψει, Θανάση, να επανεφέρω. Ενδιαφέρουσα λίγο η θέση του κ. Καζάκη, πρέπει να πούμε. Ναι, Απόστολε. Είναι πράγματι. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο πάλι στις αρχικές ερωτήσεις για το θέμα της αξιολόγησης και το θέμα αυτό που προέκυψε τελευταία με το ζήτημα του ευρώ ή της δραχμής. Εγώ βλέπω εδώ μια περίεργη πρεμούρα, εντός εισαγωγικών να τη χαρακτηρίσω, των κυβερνώντων να επαναφέρουν από την πίσω πόρτα ή δεν ξέρω γιατί, αυτό θα μας το πει και ο κύριος Καζάκης, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό το δίλημα ή ψευτοδίλημα ή αυτή, ή, αν θέλετε, αυτό το ερώτημα και με τη δραχμή ή όχι τη δραχμή, ευρώ γιατί ευρώ ή και ίσως δραχμή. Πώς σκοπεύουν δηλαδή, κύριε Καζάκη, για ποιο λόγο. Ξέρουμε ότι μέχρι χθες, μάλλον ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν το συζητάμε για αλλαγή νομίσματος ή δραχμή ή οτιδήποτε. Είμαστε προσανατολισμένοι στο ευρώ. Το είπε ο ίδιος. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση. Περίεργος δηλαδή. Ρίχνουν κάποιους. Πετάνε κάποιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν γίνεται διάλογος. Διάλογος σημαίνει κάθόμαστε κάτω και βλέπουμε τα επιχειρήματα του ενός και του άλλου. Και μετράει ο κόσμος. Να προσθέσω για την συζήτηση ότι ο διάλογος γίνεται στα ΜΜΕ. Έτσι, μπράβο. Ναι. Γίνεται σε μια εικονική πραγματικότητα. Που δεν γίνεται πραγματικά διάλογος, δημιουργούνται εντυπώσεις. Λοιπόν, οι εντυπώσεις που υπάρχουν ενδεχομένως. Εγώ αυτό που εισπράττω από τον κύριο Ξηδάκη και την κυβέρνηση βεβαίως, είναι ότι παίζει σε ένα ταμπλό να φανεί περισσότερο χρήσιμο στους Γερμανούς προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία λίγο περισσότερο. Εγώ αυτό εισπράττω. Υπάρχει ένα κομμάτι των Γερμανών και των συμβούλων του κ. Σόιμπλε, αλλά και ο κ. Σόιμπλε το έχει πει, εξετάζουν την πιθανότητα μιας ειδικής σχέσης με την Ευρωζώνη, της Ελλάδας με την Ευρωζώνη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου σε αυτές τις συνθήκες θα μπορεί να λειτουργεί το ευρώ με παράλληλο νόμισμα κάποια δραχμή ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να το ονομάσουν. Δηλαδή, αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν και η άποψη
των σοφών των Γερμανών τότε, ναι, ναι, και του Σόιμπλε. Είναι, το έχει εισηγηθεί εδώ και χρόνια το ΙΦΟ. Το ΙΦΟ είναι το μεγαλύτερο οικονομικό σύστημα της Γερμανίας. Είναι επίσημος σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης, του κ. Σόιμπλε πρώτα η κυρία. Και ο προηγούμενος διευθυντής και ο τωρινός διευθυντής έχουν την ίδια άποψη για την Ελλάδα. Τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το εθνικό νόμισμα. Δηλαδή να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το πράγμα τι σου λέει? Σου λέει ότι θα λειτουργεί το ευρώ μέσα στην οικονομία σου και ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ένα άλλο νόμισμα. Όπως για παράδειγμα λειτουργούσε την εποχή της κατοχής. Εδώ στην περιοχή υπήρχε το κατοχικό βουλγαρικό λέβα, γιατί ήταν υποβουλγαρική κατοχή η Δράμα και η ολόκληρη περιοχή. Έχουμε και το Δοξάτο Δράμας εδώ απ' έξω που είναι... Μαρτυρική και ιστορική Κωμόπολη, όπως η χωριστή και η πόλη της Δράμας. Ακριβώς. Λοιπόν, υπήρχε το βουλγαρικό λέβα, οι Γερμανοί από την Αθήνα βγάζαν το στρατιωτικό γερμανικό μάρκο, οι Ιταλοί κατακτητές είχαν τη στρατιωτική λιρέτα και υπήρχε και η μεσογειακή δραχμή. Τα λεγόμενα ράλικα, όπου είχαν φτάσει, ας πούμε, να βγάζει, να έχει χαρτονομίσματα των 200 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, αυτού του τύπου τη δραχμή συζητάνε, για αυτού του τύπου. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το ότι εγώ ελέγχω το νόμισμά μου, έχω ένα νόμισμα εσωτερικής κυκλοφορίας, αυτό είναι το δικό μου, το προστατεύω, το ελέγχω έναντι από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνισμό και εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Αυτό είναι το εθνικό νόμισμα. Ελέγχω την κεντρική μου τράπεζα, ελέγχω το νόμισμα του τοκοπίου μου, αν εγώ εκδίδω το νόμισμα, το εκδίδω ως μοναδικό συναλλακτικό μέσο μέσα στην οικονομία μου και έτσι για να χρηματοδοτήσω την οικονομία μου χωρίς χρέη και χωρίς σκαμπανεβάσματα αυτού του τύπου ή υπερπληθωριστικές πιέσεις. Το ότι πυκνώνουν οι φωνές πάντως για Brexit είναι κάτι το οποίο γίνεται στο πλαίσιο των γερμανικών εκλογών, ας πούμε, ή υπάρχει κάτι? Όχι, υπάρχει και βάση σε αυτό. Υπάρχει και σε βάση. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς την έκθεση του ΙΦΟ που είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να διαφωνήσει εύκολα μαζί τους. Λέει, είπε, το δοκιμάσαμε το ένα, το δοκιμάσαμε το δεύτερο, δοκιμάσαμε το τρίτο, τι θα γίνει? Δηλαδή, πού πάει αυτή η ιστορία? Αυτό είναι ένα ευνόητο ερώτημα. Θα πρέπει να απασχολεί και εμάς. Εμάς πρώτα και κύρια πρέπει να μας απασχολεί. Δοκιμάσαμε 7 χρόνια αυτή την ιστορία. Δεν πάει πουθενά. Όχι, δεν πάει πουθενά. Πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, βλέπουμε στα μάτια μας σε ειρηνική περίοδο να καταραίει μια ολόκληρη χώρα η οποία κανονικά τέτοιου τύπου κατάρρευση δέχεσαι μόνο σε συνθήκες βομβαρδισμών και πολέμου, όπως η Συρία. Όπως γίνεται στη Συρία σήμερα. Λοιπόν, και σου λέει, άρα πρέπει να βρούμε εναλλακτική. Και σου λέει το ΙΦΟ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Ή να σηκωθούν οι Έλληνες από μόνοι τους, να σηκωθούν να φύγουν κτλ. Αλλά αυτό δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει τη Γερμανία. Συμφέρει όμως τη Γερμανία να διατηρηθεί το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί ήδη από το Μάρτιο του 2010 με τον κύριο Φούχτελ, την ελληνογερμανική εταιρική σχέση, δηλαδή το καθεστώς κατοχής, δηλαδή, να το καταλαβαίνουμε, με νομικοπολιτικούς όρους, έτσι ονομάζεται, καθεστώς κατοχής. Αλλά για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να μην βρεθεί ξαφνικά προ-απο-όπο ο γερμανικός παράγοντας, σου λέει να τους βάλουμε σε μια ειδική σχέση. Ώστε να μπορεί να συνεχιστεί αυτό, αλλιώς αργά ή γρήγορα θα συμβούν δύο πράγματα. Ή θα ολοκληρωθεί η κατάρρευση και θα είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις πλέον στην περιοχή, ανεξαρτήτως τι γίνεται, ή θα ξυπνήσει ο Έλληνας και θα τους στείλει από εκεί. Θα ακολουθήσουν τα σανιδικά, όπως ήταν το 1907-1908, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Τα σανιδικά τι ήτανε? Όπου βλέπανε πολιτικούς οι Έλληνες πολίτες και ξυλώναν τις σανίδες από τις οικοδομές και τους κυνηγάγανε. Αυτά ήταν τα περίφημα σανιδικά και προηγήθηκαν της περίφημης εξέγερσης του Γουδιού του 1909 με το Ζόρμπα, όπου ήρθε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή τότε, φέρνοντας ένα καινούριο πολιτικό προσκήνιο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά αυτό σε τι οφειλόταν? Σε περίπου ανάλογες καταστάσεις. Το 1894 μας υποχρέωσαν σε εργοποία, παραδώσαμε τη χώρα μας στους ξένους δανειστές. Εκτοχεύσαμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μας πήγανε σε πόλεμο. Ναι, μας πήγανε σε πόλεμο, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και μετά μας φορέσανε. Ιστορία παραλαμβάνεται δηλαδή, λέτε. Μόνο που ακόμη δεν έχουμε δει τα σανιδικά της εποχής μας. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν γλιτώνουμε. Εντάξει, δεν το λέω κυριολεκτικά, μιλάμε να ξεφορτωθούμε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το πολιτικό σύστημα το οποίο μας έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο. Και το βλέπουμε καθημερινά στη Βουλή. Δηλαδή, ποιος αντέχει να δει αυτό στη Βουλή, με εξαίρεση τους σατυρικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πρέπει να. Ναι, που παίρνουν πάρα πολλά στοιχεία από αυτό το. Εσείς πώς ωραία. Κύριε Καζάκη, εντάξει, όλα αυτά είναι κατανοητά.
και πιστεύω ότι πολλοί κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, για ποιο λόγο δηλαδή και οι 300 σχεδόν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Θαρώ γιατί έχουν ψηφίσει 220 τόσο, μνημόνια κλπ. Για ποιο λόγο δηλαδή συντάσσονται με αυτή την, με αυτή την κατεύθυνση που οδηγείται η χώρα, την οδηγούν δηλαδή. Είναι, νομίζω ότι είναι πολύ απλό για να το καταλάβει και ο άνθρωπος και ο οποιοσδήποτε. Μας οδήγησαν σε μια τραγωδία. Μάλλον οδηγηθήκαμε σε μια χρεοκοπία, έτσι. Εάν τότε την εποχή εκείνη, πριν μπούμε στα μνημόνια, η κυβέρνηση του Καραμαλή, του τότε Καραμαλή, ή του Γεωργίου Παπανδρέου αμέσως μετά, πριν μας βάλει στα μνημόνια, έμπαινε σε διαδικασία διαπραγμάτευση με τους δανειστές, που είχε τη δυνατότητα τότε, είχε χαρτιά στο τραπέζι, ώστε να τους εξαναγκάσει σε δανεισμό, σε διαπραγμάτευση και για μείωση του χρέους και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν όλα με τη μεριά της Ελλάδας από κάθε άποψη. Ήταν τα πιστόλια στο τραπέζι. Μπράβο. Λοιπόν, εάν το έκανε τότε, αναγκαστικά θα άνοιγε ένα ζήτημα που λέει ποιος έχει ευθύνη για τη χρεοκοπία μιας χώρας. Και εδώ η ευθύνη δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και ποινική. Φαγώθηκαν ΑΕΠ και ΑΕΠ αυτής της χώρας. Για να μην πω προϋπολογισμοί και προϋπολογισμοί από αυτό το κυβερνών πολιτικό σύστημα. Οπότε έπρεπε να δηλαδή, ανοίξουν τα κοιτάπια. Ένα μοιραίο λάθος είναι ότι είτε η κυβέρνηση Καραμαλή είτε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγε κατευθείαν να ζητήσει. Να διαπραγματευτεί. Εγώ δεν μπορώ να σας πληρώσω. Το του χρέους. Δεν μπορώ να σας πληρώσω. Έτσι, γιατί με δανείσατε γνωρίζοντας ότι εγώ πρέπει να δανειστώ για να σας πληρώσω. Τώρα οι αγορές δεν δανείζουν. Είχαμε τον παγκόσμιο κράχ τότε. Να επικαλεστεί το 122 τις συνθήκες της Λοζάνης που λέει είμαστε force majeure, ανωτέρα βία, σε κατάσταση ανάγκης, άρα καθίστε κάτω να κουβεντιάσουμε. Έτσι. Και εκεί να απειλήσει ότι αν δεν κουβεντιάσετε, εγώ πάω μόνος μου. Αυτό δεν λέγεται στάση πληρωμών χρεοκοπία. Όχι, δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν σε τράπεζες το χρέος ουσιαστικά. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Στις ευρωπαϊκές. Λοιπόν, οπότε τι είχανε, ποια είχαν επιλογή. Να έρθουν στα ελληνικά δικαστήρια να προσβάλλουν την ελληνική κυβέρνηση. Υπήρχε περίπτωση. Ακόμη και αυτό να γινότανε. Πόσες δεκαετίες θα έπαιρνε η δικαστική διαμάχη με την ελληνική κυβέρνηση στα ελληνικά δικαστήρια. Κανείς δεν γνωρίζει. Όσο όμως διαρκούσε αυτό το πράγμα, η Ελλάδα δεν θα πλήρωνε τα χρέη της. Θα ήταν σε μορατόριουμ μέχρι να καταλήξει η δικαστική διαμάχη. Λοιπόν, και όταν θα κατέληγε, σας λέω εγώ 99,9% η αποφάση των δικαστηρίων θα ήταν βρείτε τα. Βρείτε τα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο δικαστής. Άρα είναι σωστό αυτό που λέγεται ας πούμε, από μερίδα του τύπου ή από στελέχη ότι χάσαμε την ευκαιρία τότε. Ναι, ήταν εγκληματική η στάση του κυρίου Καραμαλή. Της κυβέρνησης, γιατί το προανάκουσμα της χρεοκοπίας, μάλλον η αυλαία της χρεοκοπίας ήταν Γενάρης του 2009. Τότε που βγήκε η κυβέρνηση να πουλήσει ομόλογα και δεν τα παίρνει η αγορά, η παγκόσμια αγορά. Και τότε ξαφνικά, αν θυμάστε, βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και λέει: α, ήρθε η κρίση σε εμάς και τα λοιπά. Τι είχε αλλάξει μέσα σε δύο μήνες από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2008, που έλεγε ο ίδιος πρωθυπουργός ότι λόγω του ευρώ εμείς είμαστε προστατευμένοι και δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Μέσα σε δύο μήνες άλλαξε θέση. Και οι κράτες είναι ισχυρές και μπράβο. Ο Αλογοσκούφης μιλούσε για μέτρα και τελικά άλλαξε ο Αλογοσκούφης τότε. Τι μεσολάβησε. Μεσολάβησε αυτό. Πήγε να δανειστεί και δεν τον δανείζανε. Ήταν πολύ απλό. Δεν αγοράζει κανένα τα ομόλογα. Αντί λοιπόν να κάνει το καθήκον του ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, να πει έτσι είστε, πολύ ωραία, καθόμαστε κάτω. Αυτά που είπαμε. Μας επέτρεπε κιόλας η συνθήκη της Λισαβόνας στην εποχή εκείνη να χειριστούμε το χρέος όπως νομίζαμε εμείς, χωρίς να μπορούν να επέμβουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το χειριστούμε εμείς. Υπήρχε ρητή διάταξη στη συνθήκη της Λισαβόνας, ότι το χρέος το διαχειρίζεται το κάθε, είναι υπόθεση του κάθε κράτους. Δεν αναμειγνύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάναμε. Αυτά που κάναμε. Αυτό που φοβήθηκαν τότε τα πολιτικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία κυρίως και το ΠΑΣΟΚ, ήταν μην ανοίξουν τα κοιτάπια. Γιατί ο λαός φυσικά, το πρώτο πράγμα που θα φώναζε είναι ρε παιδιά, πώς διαμορφώθηκε αυτό το χρέος. Πώς διαμορφώθηκε. Οπότε έπρεπε να πούνε κάτι. Οπότε ενδεχομένως να είχαμε και αυτά αυτεπάγγελτη δικαιοσύνη σε αυτή την ιστορία. Γιατί χρεοκοπεί μια χώρα, δεν γίνει αστεία. Τώρα στο σήμερα, κύριε Καζάκη, είναι. Όχι, απλά ήθελα να τελειώσω αυτό. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα άνοιγε
θα ένοιγε και ποινικά ναι, για το πολιτικό σύστημα. Πράγμα που δεν το θέλαμε τίποτα. Και έτσι πούλησε τη χώρα στους δανειστές για να γλιτώσουν αυτοί. Ο Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή. Με... η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ ανεξαρτήτως. Φυσικά λέτε ότι υπήρχε μια σκυτάλη από τον έναν στον άλλον. Ναι. Και φυσικά. Και μια άτυπη συμφωνία. Και μια φυσικά. Ομπερτά. Ενώ η Ελλάδα είχε και το μαχαίρι και το πεπόνι, έτσι, τελικά ακριβώς, τι κατόρδωσε να του προσφέρει τον απόλυτο χρόνο του δανειστές για να μπορέσουν να ξεφορτωθούν και όλα θέσανε... τα ομόλογα. Και, έτσι... και όχι μόνο. Ναι. Τη θέσανε υποκατοχή. Του τα έδωσε όλα. Αυτό το πράγμα που συνέβη στην Ελλάδα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2010 δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Μια ολόκληρη συγκροτημένο κράτος τέθηκε υποκατοχή των δανειστών χωρίς πόλεμο, χωρίς απειλή χρήση βίας. Δεν έχουμε, πώς το λένε, κανονιοφόρου στο φάλιρο ή οτιδήποτε όπως τα παρκερικά παλιά και όλα αυτά τα πράγματα να μας απειλούν και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά. Και παραδώσαμε τη χώρα. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί έπρεπε οι μίζες να μείνουν σε αυτούς που ήταν, που τις είχαν πάρει. Γιατί δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας. Και δεν έπρεπε να συζητάει η ελληνική κοινωνία αυτά τα οποία προηγουμένως συζητήσαμε. Έπρεπε να τρέχει για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ, που δεν πρόκειται να το βρίσκει. Και έτσι παραδώσαν τη χώρα. Μόνο που την παραδώσαν τη χώρα, εγώ πιστεύω ότι είχαν μια αυταπάτη τότε οι Έλληνες πολιτικοί. Ότι θα την παραδώσουν τη χώρα και οι ξένοι. Σε αυτούς που την παραδώσανε, θα τους την επιστρέψουν πίσω όπως έχει γίνει ξανά στο παρελθόν. Ξεχάσανε ότι ζούμε σε άλλες συνθήκες. Η παγκόσμια αγορά λειτουργεί διαφορετικά. Το παγκόσμιο σύστημα είναι διαφορετικό σύστημα σήμερα. Δεν θέλει τα συγκροτημένα κράτη, τα ισοπεδώνει, ειδικά του περιθωρίου, να το πούμε έτσι, από το σκληρό πυρήνα. Και έτσι έχουμε βρεθεί να απειλούμαστε να μας σβήσουν κυριολεκτικά το χάρτη. Γι' αυτό βλέπω αυτή την κατάσταση. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ακριβώς. Θα... πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά ο Απόστολος τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας εδώ με τον οικονομολόγο και γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Καζάκη, και τον δημοσιογράφο τον Απόστολο Ρώσιο. Δημήτρης Καζάκης, κυρίες και κύριοι, γραμματέας του ΕΠΑΜ, οικονομολόγος, και ο Απόστολος Ρώσιος, δημοσιογράφος, εδώ μαζί μας, και δίνουμε το λόγο στον Απόστολο Ρώσιο για τη συνέχεια της εκπομπής. Ναι, είχαμε πει προηγουμένως για το ζήτημα, για το πώς φτάσαμε ως εδώ δηλαδή, πώς η συμπαιγνία αυτή των Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Τώρα, στο διατάφτα που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Το ΕΠΑΜ τι λέει, είναι αναστρέψιμη. Είναι. Τι προτείνει δηλαδή, για να είναι πιο σαφές για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι, αλλά θα πρέπει να πάρουμε πολύ, πολύ σοβαρές αποφάσεις. Δηλαδή, είναι αναστρέψιμη, μπορούν να ανασταθούν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε με λύσεις δεμή σεζόν. Κάπου στη μέση. Να πατάμε και στις, πώς το λένε, και στις δύο βάρκες. Και στις δύο βάρκες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε πρώτο για το χρέος. Τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το διεθνές πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, η διεθνής κοινότητα, μας προσφέρει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο για να το καταγγείλουμε ως παράνομο. Γιατί δεν το κάνουμε. Σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια, με τη βοήθεια των διπλωματών, ένα από στρατεία που ανήκουν στο ΕΠΑΜ, κάναμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα χτυπώντας τις πόρτες σε όλα τα υπουργεία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ο λόγος που το κάναμε ήταν εξαιρετικά απλός. Λοιπόν, φτιάξαμε μια ρηματικού τύπου διακοίνωση, πώς θα ήταν μια κυβέρνηση ελληνικής που εξηγεί τους λόγους γιατί καταγγέλει το χρέος και γιατί δεν πρόκειται να το συνεχίσει να το πληρώνει. Το πήγαμε αυτό το πράγμα στις κυβερνήσεις, μεταφρασμένο στις γλώσσες τους και όλα αυτά τα πράγματα, όπως προβλέπετε, όπως θα μπορούσε να το είχε κάνει μια κυβέρνηση, να το πούμε έτσι. Γιατί, για να δούμε αντιδράσεις. Να εισπράξουμε αντιδράσεις. Δεν τυχοκολλήσαμε πουθενά, όπως ξέρετε, τις διαμαρτυρίες που γινόντουσαν. Όχι, πήγαμε με βάση το πρωτόκολλο. Τι προβλέπετε στις διευθύνσεις, στους υπουργούς, στους πρεσβευτές. Να δούμε αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου Γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα, είναι το εξής. Όλα αυτά που λέτε είναι απολύτως λογικά. Γιατί δεν υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση να τα διεκδικήσει.
Αυτό αυτή είναι, ήταν η αντίδραση. Η, αυτή είναι η αντίδραση, δηλαδή όλων των πρέσβεων των κρατών που ακριβώς. Λέει, αυτά τα πράγματα που λέτε είναι και λογικά. Δεν ισχύουν. Το γνωρίζουν αυτό οι κυβερνώντες. Προφανώς το γνωρίζουν. Το θέμα είναι, το είπαμε, έχουν κάνει μια επιλογή η οποία τους κυνηγάει από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που έχεις κάνει την επιλογή να δεθείς στο άρμα των δανειστών, είναι δύσκολο να σπάσεις αυτή την επιλογή, γιατί θα υπάρξουν συνέπειες. Μάλιστα. Και στο δεύτερο... Το δεύτερο ζήτημα είναι το να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Δεν μπορείς πλέον να επιβιώσεις εκεί μέσα. Ο λόγος είναι απλός. Πρώτον, πρέπει να βρεις χρηματοδοτικά μέσα δικά σου για την οικονομία. Δεν μπορεί να δανείζεσαι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φορτώνεις χρέη την κοινωνία. Και το δεύτερο είναι πρέπει να πας γρήγορα σε αύξηση παραγωγής. Όχι σε ανάπτυξη της οικονομίας, όχι, σε αύξηση παραγωγής. Γιατί αν δεν έχουμε αύξηση παραγωγής, τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει. Αν δεν ξανανοίξουν βιοτεχνίες, αν δεν ξανανοίξουν βιομηχανίες, εάν ο αγρότης εδώ πέρα δεν σηκώσει το βάρος της αύξησης αγροτικής παραγωγής και μάλιστα σε όρους ποιότητας και όχι αραχτός στο φεντουτσίνο να εισπράττει επιδοτήσεις, παραγωγικός αγρότης, αυτό μιλάμε. Τελείωσε η χώρα. Η χώρα έχει τελειώσει. Πάντως, βλέπουμε, κύριε Καζάκη, μια και είναι και μια μέρα που γίνεται η αγροτική κινητοποίηση κλπ. Ότι και οι αγρότες δεν φαίνεται, γιατί κάναμε μια σειρά εκπομπών εδώ σωστά για το αγροτικό και βγήκαν και εκπρόσωποι των αγροτών, βγήκε και ο κόσμος τηλεφωνικά και φάνηκε ότι δεν συμμετέχουν πλέον. Οι αγρότες αισθάνονται προδομένοι από τα περσινά κλπ. Αισθάνονται ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και οι δικηγόροι κάναν πίσω, γιατί σου λέει ένας χρόνος ήταν αυτός ολόκληρος ουσιαστικά. Δεν βλέπουμε αντίδραση από την κοινωνία. Λοιπόν, δηλαδή αυτό η κοινωνία που βράζει, αλλά μάλλον στο ζουμί της. Ναι, βράζει στο ζουμί της μέχρι να βρει μια διέξοδο. Δηλαδή είναι, πώς να το πούμε, είναι σαν τη χύτρα. Βράζει σε ένα σημείο που θα περάσει ένα σημείο, θα τυναχτεί το καπάκι. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό θα συμβεί. Το θέμα μας είναι να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε αποτέλεσμα και θετικό για τη χώρα. Και να μην πάμε σε καταστάσεις ανώμαλες. Να φροντίσουν για τη βαλβίδα ασφαλείας, δηλαδή. Όχι, δεν μιλάμε για βαλβίδα ασφαλείας. Μιλάμε ότι πρέπει να το σπάσουμε αυτή τη χύτρα. Μας έχουν κλειδώσει εκεί μέσα, αλλά θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ούτε θύματα να έχουμε, ούτε να σφάζει ο ένας τον άλλον στους δρόμους. Και αυτό το πράγμα που λέγαμε από την αρχή και στους αγρότες είναι το εξής. Ότι ο αγρότης από μόνος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το λύσει, είναι πολύ απλό. Ούτε ο δικηγόρος από μόνος του. Ούτε ο εργάτης από μόνος του με τις απεργίες. Έλυσε 7 χρόνια. 48 πανελλαδικές απεργίες. Και τι κατάφερε? Τίποτα. Άρα το κλαδικό αίτημα δεν μπορεί να κυριαρχεί. Εδώ πρέπει να ενωθούμε όλοι. Και το αίτημα είναι ένα. Όχι στην κατοχή. Στη σύγχρονη κατοχή. Εννοώ με τους νέους όρους. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, ο κύριος Ιούγκερ, οποιοδήποτε για το τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτό το σύστημα. Τι να πάει να κουβεντιάσει ο αγρότης? Με ποιον? Με την κυβέρνηση? Μα η κυβέρνηση έχει υπογράψει ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα εάν δεν συνεννοηθεί πρώτα και δεν συναποφασίσει με τους δανειστές. Τι να πάει? Πού να πάει? Στο Γιούγκερ να πάει? Ναι, δεν θα έπρεπε όμως μια κοινωνία η οποία πέρσι είδε να περνάει ένα ασφαλιστικό διαπυρός και σιδήρου, είδαμε κλπ. Φέτος κατάλαβε η κοινωνία τι ασφαλιστικό είναι αυτό? Έχει μια, θα τη χαρακτηρίζει έτσι, χρονική καθυστέρηση η κοινωνία. Έχει, πάντα. Στο να καταλάβει. Έχει. Και αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι η ενημέρωση. Παίζει τρομακτικό ρόλο η ενημέρωση στις σημερινές συνθήκες. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ένα απόλυτο σκοτάδι στην ενημέρωση. Στα κύρια μέσα, στα γνωστά, δεν προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο. Προσπαθούν είτε να συσκοτήσουν τα πράγματα, είτε να τον τρομοκρατήσουν. Λοιπόν, οπότε αργεί να καταλάβει. Τι συνέβη, παρά μόνο όταν του ήρθε η σύνταξη να την εισπράξει ή του ήρθε το μέτρο στην εφαρμογή. Τότε καταλαβαίνει τι του έχει συμβεί. Λοιπόν, και γι' αυτό μετά απογοητεύεται. Προσπάθησε στην αρχή να αντιδράσει. Θυμάστε πέρυσι με τους αγρότες. Εμείς φωνάζαμε, τους λέγαμε, παιδιά, συγγνώμη, συγχωρείτε. Αν θέλετε σοβαρή κινητοποίηση που να έχει νόημα και να τραβήξει ο αγρότης και τα υπόλοιπα στρώματα μαζί τους, στο κέντρο της πόλης θα πας. Όχι να πας να μου κλείνεις το δρόμο και να τα βάζεις με τον επαγγελματία ή στους ευζώνους με τον επαγγελματία το φορτηγάτζι που κάνει τη δουλειά του και που σε εργάζεται δεν είναι ο εχθρός σου. Είναι ο Ιωνής συμμαχός σου αυτός.
πήγαινε στο κέντρο της πόλης, έλα με τον εμπορικό κόσμο, κλείσε τις τράπεζες, κλείσε τις εφορίες. Θα σου πω εγώ μετά, εάν πιέζεις ή δεν πιέζεις. Να σας πω παράδειγμα, τη Δευτέρα το κάνανε οι αγρότες στη Βαρκελόνη. Κατεβήκαν, τους μειώσαν 35% το εισόδημα. Στην Καταλωνία. Τι κάνανε, μαζευτήκαν 600 τρακτέρ, λίγα βέβαια. Για τα μεγέθη. Και τι κάνανε. Μπήκανε στο κέντρο της Βαρκελόνης, κατεβήκανε από τον κεντρικό δρόμο και καταλάβανε το κέντρο της πόλης. Ήρθαν σε συνεννόηση με τους εμπόρους και συνεχίζεται αυτή η κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης. Και είναι όλοι μαζί τους, γιατί ξέρουν ότι άμα ο αγρότης χάσει το εισόδημα και ο επαγγελματίας δεν θα δουλέψει και ο έμπορας δεν θα δουλέψει και θέσεις εργασίας δεν θα υπάρχουν. Όλο αυτό είναι ένα κύκλωμα. Και όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που γίνεται, να στείλουμε μπλόκα στο δρόμο, μόνο και μόνο, πώς θα το πούμε, για τις τηλεοράσεις, για να τα πούμε έτσι δηλαδή, για να εμφανίζονται κάποιοι αγροτοπατέρες στις τηλεοράσεις και κάποιοι να λένε τη μοίρα τους, δηλαδή να εκφράζουν την απελπισία τους, δικαιολογημένα οι άνθρωποι, τους έχουν φτάσει στο σημείο να θέλουν να τους αρπάξουν τη γη αυτή τη στιγμή, το τελευταίο κομμάτι που τους έχει απομείνει. Σε αυτή την κατάσταση έχουν βρεθεί. Αλλά ρε παιδιά, κάποτε πρέπει να σκεφτούμε λογικά. Τι πονάει τον εχθρό? Τι πονάει? Δεν τον πονάει αυτό που πας και κάνεις. Ίσα-ίσα το θέλει αυτό. Γιατί η κοινωνία λειτουργεί κοινωνική μηχανική. Γιατί μου κλείνει τον δρόμο και πλακώνουμε κτλ. Και πλακώνομαστε μεταξύ μας. Για ποιο λόγο δηλαδή? Για ποιο λόγο? Για να εισπράξουν οι γνωστοί αγροτοπατέρες και τα κόμματά τους την όποια ωφέλεια στις κάλπες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό και δεν κατεβαίνει φέτος οι αγρότες. Τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα που κυκλοφορούμε εμείς, αυτές είναι οι συζητήσεις με τους αγρότες. Εάν βλέπαν όμως τέτοιου τύπου κινητοποίησεις και ανάλογες τέτοιου τύπου κινητοποίησεις, ετοιμάζονται σήμερα στο Μοριά, στην Πελοπόννησο. Ήταν και από είδαν οι άνθρωποι. Και λένε για μια στιγμή, δεν πάει έτσι. Και εκεί καλούν τους εμπόρους, τα επαγγελματικά επιμελητήρια, όλοι μαζί. Γιατί είναι εκείνο το πρόβλημα. Δεν είναι εμένα γιατί δεν μου δίνει την επιδότηση. Και να σα πω και κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των αγροτών, ξέρετε ποιο είναι? Με βάση τα στοιχεία σας λέω. Εγώ δεν είμαι αγρότης, επαγγελματίας είμαι, αλλά ξέρω τα στοιχεία. Από το 2010 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη εκτείναξη από τα στοιχεία κόστους που έχει ένας αγρότης είναι τα επιτόκια. Γιατί δεν το βάζει κανένας. 28% έχουν αυξηθεί τα επιτόκια. Και ο αγρότης... Ουσιαστικά γίνανε καταναλωτικού τύπου τα δάνειά τους. Δηλαδή ήταν αγροτικού τύπου... Και ουσιαστικά ισοφαρίστηκαν με τα άλλα. Και ακόμη ο αγρότης δεν έχει χρειαστεί. Αν μπορεί να πάρει και δάνεια. Έτσι μπράβο. Και να χρειαστεί καινούργια δάνεια, καλλιεργητικά ή άλλα, που θα πρέπει να πάει στις εμπορικές τράπεζες και να το μεταχειριστούν. Γιατί τα βάζει με τις τράπεζες, λέτε? Γιατί δεν βάζει το αίτημα να διαγραφούν τα χρέη? Γιατί δεν βάζει αυτό το αίτημα? 14 δισεκατομμύρια είναι συνολικά τα αγροτικά χρέη, εκ των οποίων για το μικρό και μεσαίο αγρότη είναι μόνο 3. Τα υπόλοιπα είναι διαφόρων αγροτών μέσα σε αγωγικά και λεγόμενων συνεταιρισμών από τους γνωστούς. Συνεταιρισμούς που κρατούσαν τα κόμματα και μοιραζόμαστε μεταξύ μας την πίτα. Γιατί δεν το βάζουνε? Γιατί έχουν βάλει χεράκι και αυτοί μέσα. Όχι οι αγρότες, έτσι. Οι αγροτοπατέρες. Έχουν χεράκι, έχουν βάλει το. Στην Κρήτη, αυτούς τους λένε οι αγρότες με το φερτουτσίνο. Ποτέ δεν πατήσανε στο χωράφι. Ποτέ δεν είδανε τι σημαίνει σκάβω τη γη ή φυλάω ζώα. Ή προσπαθώ να παλέψω για το μεροκάματο. Τίποτα. Τα κομματικά σαλόνια, οι τρόποι και τις επιδοτήσεις δηλαδή διαμέσου του συνεταιρισμού. Στα νόγια έχουν και φετρουτσίνο. Πίνουν και φετρουτσίνο. Ναι, ναι. Τους λένε κοροϊδευτικά. Και στα ζωνιανά, εντάξει. Τους λένε κοροϊδευτικά με αυτόν τον τρόπο. Τους λένε κοροϊδευτικά. Και μάλιστα μου είπαν όταν τώρα τους μίλησα, τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα κατεβείτε σε κινητοποίησεις και τα λοιπά. Τι, εμείς με τους αγρότες φετρουτσίνο? Ακριβώς αυτό. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Πάντως, Απόστολε, θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπουμε και στα σφακιά τον κύριο Πολάκη να πίνει φεντρουτσίνο. Θα είχε έτσι, ναι. Εμείς τον έχουμε δει στα Χανιά. Υπάρχει κάποιο θέμα, Απόστολε, δημοσιογραφικά? Τι ακούγεται κάτω με τον υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο? Ναι, αυτό συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιος στέλεχος κυβέρνησης για το οποίο η κοινή γνώμη έχει αρνητική πλέον εικόνα, υποχρεωτικά οι κυβερνώντες, ο επικεφαλής κυβέρνησης αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργεί ένα κλίμα δυσμένειας σε αυτό το στέλεχος κυβέρνησης. Σε αυτό το πεδίο είναι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κλίμα κινείται και η κατάσταση Τσακαλώτου αυτή τη στιγμή. Προφανώς θέλουν να κάνουν τον Τσακαλώτο σαν αυτόν ο κύριος ο οποίος δεν ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου και σιγά σιγά να τον αποστρατεύσουν, να βάλουν κάποιον άλλο στο παιχνίδι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ακούγεται κανένα όνομα διαδοχή. Υπάρχει ακόμα. Κάνας Παπαδημητρίου, μήπως. Αυτός νομίζω ο κύριος Παπαδημητρίου είναι εντεταλμένος για αυτού του είδους τη διαδικασία που είχατε αναφέρει πριν. Για το νόμισμα. Δηλαδή, ναι, διπλό. Για το θέμα του νομίσματος. Γιατί αυτός είναι γνώστης αυτής της διαδικασίας, εξ όσων γνωρίζω. Με αυτά ασχολείται. Δηλαδή, εγώ που ξέρω είναι το αντικείμενό μου αυτό το πράγμα, έχω παρακολουθήσει την αρθρογραφία του και την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα. Παντελώς άγνωστος πρέπει να πούμε, κύριε Καζάκη, δεν τον ξέραμε δηλαδή τον άνθρωπο. Στους χώρους μας ήταν γνωστός. Στην Ελλάδα χώρους μας ήταν γνωστός. Σαν οικονομολόγο. Σαν οικονομολόγο. Σαν ακαδημαϊκός οικονομολόγος. Στην Αμερική ή στα διάφορα think tank του Τζορτζ Σόρος είναι γνωστός. Και από αυτό ασχολείται. Η γυναίκα του είναι η υπουργός. Υπουργός μου φαίνεται και η σύζυγός του. Είναι συζυγική ιστορία εδώ. Πάντα υπάρχει ένα σύζυγος και μία σύζυγος στην κυβέρνηση. Ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε γνωρίσει αυτό το καινούργιο μοντέλο. Ο νεποτισμός έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα πλέον στην ελληνική πολιτική. Όχι μόνο. Κύριε Καζάκη, πώς το κρίνετε έτσι το Τσακαλώτο, σαν παρουσία? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσακαλώτος για μένα ποτέ δεν τον εκτίμησα σαν οικονομολόγο, ακόμα από την εποχή που ήμασταν στο Σύνταγμα και εξηγούσαμε, υποτίθεται, τα ζητήματα. Δεν τον εκτίμησα ιδιαίτερα. Δεν τον εκτιμούσα. Δεν νομίζω ότι ξέρει τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Και δεν τα ξέρει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτά. Και δεύτερον, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να ασχοληθεί. Ο άνθρωπος είναι bon vivant. Δεν έχει ανάγκη να δουλέψει για να δει τι σημαίνει ένσημο, τι σημαίνει μένω άνεργος. Έχει μια προσωπική περιουσία, καλά κάνει ο άνθρωπος και την έχει προς Θεού. Αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό. Ήρθε μεγάλο στην Ελλάδα πριν να βγούμε ο υπουργός. Ναι, βεβαίως. Και έχει μια οικονομική ευχέρεια που του δίνει τη δυνατότητα να ασχολείται με την οικονομία ως χόμπι. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή? Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται επιγόντως ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισοκομματική αντιπολίτευση. Επιγόντως. Και όπως συμβαίνει πάντα στα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στα κόμματα της αριστεράς, όταν καταραίει η ηγεσία, στείνει τη δική της αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο το κόμμα. Το ξέρουμε και στο ΚΚΕ αυτό, το ξέρουμε και στα άλλα κόμματα της αριστεράς, ακόμη και στο ΠΑΣΟΚ γύρω. Μπορεί να είναι και στημένο, λέτε, όλο αυτό το σκηνικό. Απόλυτα. Να είσαστε σίγουρα ότι είναι απόλυτα. Σημαίνεται δηλαδή, χθες με τον κύριο Βούτση όμως γινόταν πανηγύρι, να το πω έτσι. Οι συγκεκριμένες στιγμές που μπορεί να οξύνουν τα πράγματα μπορεί να είναι και εκτός. Πώς να το πούμε, δεν είναι όλα προκαθορισμένα συνωμοσία. Όχι. Δίνονται κατευθύνσεις. Να σας θυμίσω κάτι. Όταν ο Μιτεράν έχανε την εξουσία. Πήγαινε σε διαδικασία το Σοσιαλιστικό Κόμμα να χάσει και ήταν πρόεδρος ο Μιτεράν. Κάλεσε το Λεπέν και του είπε να στήσει το κόμμα του. Αυτό έχει αποδειχτεί, έχει γραφτεί, επανειλημμένο, είναι δεδομένο. Το κόμμα του Λεπέν στήθηκε από τον κύριο Μιτεράν. Και μια ενίσχυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι κάνει η αριστερά. Έτσι συνηθίζει να κάνει. Γιατί πρέπει πάση θυσία να φτιάξει ένα αντίπαλο δέος ώστε να μην ξεφύγει ο έλεγχος. Απ' τα κάτω κυρίως. Μην μπουν καινούργιες δυνάμεις δηλαδή της βάσης. Και πού να εισηχτήρ με όλο αυτό το πράγμα, το δάμε. Να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Λοιπόν, για να ελέγξουν αυτή την κατάσταση, λοιπόν, ανάλογα με τις καταστάσεις, στείνουν την αντίστοιχη αντιπολίτευση. Η οποία θα τη δείτε ενδεχομένως, αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνεται πιο αντιμνημονιακή των αντιμνημονιακών, πιο δραχμιστές των δραχμιστών, να το πούμε έτσι. Χαριτωμένα και να ενώνεται και με τους παλιούς συντρόφους, φτιάχνοντας μια καινούρια, ας πούμε, ένα καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε ο τρελός δολοφόνος με το πριόνι νούμερο 2. Στις δημοσκοπήσεις δίνεται μια βάση ή θεωρείτε ότι είναι? Όχι. Νωρίς. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που απαντάει ένα στους 20 στα τηλέφωνα, έτσι, επειδή γνωρίζουμε. Από το σύνολο των ερωτών. Ναι, από το δείγμα. Το δείγμα. Από το δείγμα που παίρνουν. Δηλαδή απαντάει ένα στους 10 ή. Για άτομα δείγμα, που σημαίνει απαντούν ή. Ναι, όχι, πρέπει να πάρουν ας πούμε 2.000 τηλέφωνα, ναι, για να βγάλουν ένα δείγμα. Και για να τα βγάλουν αυτά τα 2.000, στα 1.000 συνήθως, δεν ούτε καν με 2.000 δεν δουλεύουν. Στα 1.000 παίρνουν 10.000, 15.000 ή 20.000 τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δείγμα. Ούτε μπορεί να γίνει στάθμη σε αυτό το δείγμα, άρα οτιδήποτε βγάζεις είναι από την κοιλιά σου. Αυτό το πράγμα, αν το δίνει εργασία πρωτοετής φοιτητής στην ΑΣΟΕ, θα το πετάγαν έξω. Να πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα της αξιολόγησης. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εφιαλτικό ξημερώνει για το έτος, μέχρι το έτος 2028. Να δούμε το ρεπορτάζ.
Η πρόταση είναι πολύ γνωστή στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτα από τη συνεδρίαση του Eurogroup της περασμένης Πέμπτης. Από τότε του έχει προταθεί η Ελλάδα να ψηφίσει κάποιο από τα δύο μέτρα που ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, αλλά το αρνήθηκε μένοντας στην πρακτική του μακροχρόνιου κόφτη και των προληπτικών μέτρων. Τώρα όμως, μπροστά στην ανάγκη απεμπλοκής και της επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα, η πρόταση εξειδικεύτηκε και ήταν έτοιμη να σταλεί στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα από χθες το μεσημέρι ως βάση διαλόγου που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία μέχρι και το Eurogroup του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρόταση των θεσμών προβλέπεται η άμεση νομοθέτηση της μείωσης του αφορολόγητου από τις 8.636 που έχει φτάσει σήμερα για ανύπαντρους και συνταξιούχους σε επίπεδο τέτοιο ώστε να αυξηθούν τα έσοδα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να υπάρξει αυτή η εξοικονόμηση, θα πρέπει η έκπτωση φόρου να μειωθεί από τα 1.900 ευρώ σήμερα στα 1.450 ευρώ και το αφορολόγητο να μειωθεί από 8.636 στις 6 έως 6.500 ευρώ. Με το μέτρο αυτό καλύπτεται η μισή από την απόσταση που χωρίζει το δούνου του από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ. Το δεύτερο μασικό μέτρο που ζητά το ΔΝΤ είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή η διαφορά μεταξύ νέων και υφιστάμενων συντάξεων. Με δεδομένο ότι η εξάντληση του δεύτερου μέτρου μπορεί να δώσει εξοικονόμηση έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προτείνεται να μην ψηφιστεί αλλά να παραμείνει προληπτικό στο πλαίσιο του μακροχρόνιου κόφτη. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό του μεσοπρόθεσμου διαστήματος, στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η πρόταση των θεσμών αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Θέλουν την Ελλάδα να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για 5 συνεχόμενα χρόνια, από το 2018 μέχρι το 2023. Στη συνέχεια ο στόχος θα μειωθεί οριακά στο 3% του ΑΕΠ και θα ισχύσει από το 2024 έως και το 2028. Συνεπώς για τα 10 επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα επιφορτιστεί με την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 32,5% του ΑΕΠ ή 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τι να πεις, είναι 32,5% δηλαδή ζητούν του ΑΕΠ σε 10 χρόνια ή 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ πάντως αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα δημοσίευμα του Bloomberg πριν 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πριν 2 μέρες, όπου παρουσιάζει μια μυστική έκθεση του Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ παρουσίασε μια έχει καθυστερήσει να βγάλει την εκτίμηση που κάνει συνήθως ανατριμηνία ή εξαμηνία της εκτίμησης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Λοιπόν, έχει καθυστερήσει προς το παρόν. Προφανώς έχει να κάνει με την αξιολόγηση και όλες τις συζητήσεις που γίνονται. Όμως την έκθεση την έβγαλε, τα βασικά της στοιχεία τα έβγαλε το Bloomberg. Και λέει το εξής καταπληκτικό, ότι αν αυτά ισχύσουν, δηλαδή περάσουν όλα αυτά που λένε ότι ζητάνε οι δανειστές. Το αφορολόγητο, την ιστορία. Σύμφωνα με πηγές, καλά το είπατε. Ναι, ναι. Σύμφωνα με πηγές είναι, γιατί πιστεύω ότι είναι λίγα κι αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν ισχύσουν και τα πετύχουμε τα 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, κατορθώσει ο Έλληνας και πληρώσει αυτούς τους φόρους με όλα αυτά τα πράγματα, το χρέος θα φτάσει στο 280% το 2026. Από 129% το 2000. Και θα μειωθεί το ΑΕΠ καταρχάς, έτσι. Αυτό δεν είναι και... Όχι. Με αύξηση το ΑΕΠ. Όπως ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, για να το καταλάβουμε. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, το ΑΕΠ πόσο ήτανε? 129% στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή είναι 180, πάνω από 180. Περίπου στα 180 με 7 χρόνια σκληρής λιτότητας και μνημονίων. Και το 2000 που προβλέπετε... Και μισό λεπτό, και με ένα PSI με 52% ονομαστική ακριβώς. Μείωση. Και με μείωση. Μισό λεπτό. Και με μείωση του ονομαστική. Και πόσο προβλέπει τώρα η έκθεση? 260 με 280, ανάλογα το δόδιο. 260% το ΑΕΠ. Ναι, αν πετύχουμε τους στόχους. Αν πετύχουμε τους στόχους. Αν δεν τους πετύχουμε, δεν τους ζητά κανένας, δεν υπολογίζει. Νομίζω ότι η παραφροσύνη είναι στο μεγαλείο, έτσι. Ναι, παρόλα αυτά όμως συζητάμε αυτά πράγματα. Αντί να κάνουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο σήμερα στην Ελλάδα, ποιες είναι οι επιλογές μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, σαν κοινωνία, σαν λαός, σαν έθνος, εγώ θα έλεγα. Γιατί όταν απειλείται το έθνος, δεν απειλείται, πώς να το πούμε, μόνο ο συνταξιούχος, ο αγρότης,
το έθνος, να μας σβήσουν ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πάλι επιμένω, με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα γνωρίζουν προφανώς και οι Έλληνες βουλευτές. Προφανώς, αφού είναι έκθεση του Λανιτάφ. Ακριβώς. Εκτός και αν αμφισβητούν την έκθεση του Διεθνούς του Ταμείου. Αν τη αμφισβητούν, να βγάλουν κάποια άλλη έκθεση να λένε ότι πάει. Όταν αλλιώς. Λοιπόν βλέπουν αυτά τα στοιχεία, μα πώς είναι δυνατόν να υπερασπίζονται αυτή την πολιτική? Γιατί εδώ, όταν λες θα ψηφίσω τα προαπαιτούμενα, αυτά που έρχονται τώρα μέχρι 20 του Φλεβάρι, σημαίνει ότι υπερασπίζεσαι και συμφωνείς με αυτή την πρακτική, την πολιτική. Νομίζω ότι. Ότι θα πας στο 260, το ΑΕΠ να χρωστάς. Νομίζω το καταλυτικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, και εμείς το αντιμετωπίζουμε παντού, δηλαδή και στις επισκέψεις που κάνουμε στους θεσμούς, ας πούμε, είτε είναι. Κοινωνικούς φορείς κλπ. Όχι μόνο τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και στις διοικήσεις, ας πούμε, των οργανισμών ή οτιδήποτε που. Δεν εννοείται τους ξένους θεσμούς, γιατί όχι, θεσμοί όχι. Είναι. Αν και τελευταία δεν τους λένε θεσμούς, δεν ξέρω. Ναι, εγώ αναγνωρίζω μόνο τους θεσμούς του κράτους μου. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι θεσμοί. Λοιπόν, τώρα τι λέει ο Βαρουφάκης και τι μας λασάραν εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, όταν πάμε εκεί. Το χάσαμε κιόλας. Μας τον ετοιμάζουν ενδεχομένως, μας τον φέρουν κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι. Ποιο είναι το καταλυτικό ερώτημα? Ναι, βεβαίως συμφωνούμε με όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί το ζητάει η Τρόικα. Ή το ζητάνε οι δανειστές. Δεν περνάει από το μυαλό τους καν ότι μπορούμε να αρνηθούμε. Και ότι μπορούμε να χαράξουμε την πορεία μόνοι μας. Όπως κάνουν τα κράτη σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Μας θεωρούν δεδομένους. Ναι, μα γι' αυτό κιόλας έχει γίνει ρεντίκολο και η όλη η διαδικασία. Όχι μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και αυτό το υποτιθέμενη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ρεντίκολο, δηλαδή οι δηλώσεις τους είναι τουλάχιστον επίπεδου Μητούση. Μπαμπαμητούση. Από την εποχή της. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Απόστολο Ρώσιο συνεχίζουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος και γραμματέας του ΕΠΑΜ, και ο Απόστολος Ορώσιος, ο δημοσιογράφος, τον οποίο το δίνουμε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη, μιας και ασχολείται με τα οικονομικά, είναι γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Έστω θέλω να επιμείνω σε ένα ζήτημα που έχει σχέση με την πρόταση του ΕΠΑΜ για την μετάβαση σε αυτή τη λέμε μάλλον από την διέξοδο από την κρίση. Πιστεύω, κύριε Καζάκη, να σας έχουν ερωτήσει αρκετοί. Δηλαδή, με την αλλαγή του νομίσματος θα μας λυθούν όλα τα προβλήματα ως διαμαγείας? Όχι, όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή λέει ψέματα. Δηλαδή, δημιουργεί συσκοτήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται το μέγιστο δυνατό βαθμό ελευθερίας κινήσεων και επιλογών. Ναι. Για να τον έχει αυτό, πρέπει να ελέγξει το νόμισμά της και το τραπεζικό σύστημα. Εάν δεν τα ελέγξει αυτά, δεν έχει τους βαθμούς ελευθερίας που χρειάζεται. Είναι πολύ απλό. Ιδιαίτερα όταν μια χώρα βρίσκεται σε τέτοια διαδικασία κατάρρευσης, οφείλει να κάνει, πώς θα το πω, το εγχειρίδιο οικονομία σου λέει το εξής. Πρώτον, φρόντισε να διαγράψει τα χρέη, ιδιωτικά κρατικά. Και το δεύτερο, φρόντισε να ελέγξει τράπεζες και νόμισμα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της χώρας σου. Αλλιώς τελείωσε. Είτε διαγράφει όλα, είτε είναι. Εντάξει, είναι ανάλογα με τους σχετισμούς. Δηλαδή, αυτό να θυμηθούμε ότι αυτό ήταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Άσχετα ότι δεν εφαρμόστηκε λόγω εμφυλίων κτλ. Αλλά αυτό ήταν το πρόγραμμα. Ζήτησε από τους Αγγλέζους και είπε: τελειώσαμε με το προπολεμικό χρέος της χώρας από το 1883 μέχρι το 1940. Συσσωρευμένο, τελειώσαμε για να ενοικοδομηθεί η χώρα. Όντως οι Βρετανοί υποσχέθηκαν τότε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ότι όντως δεν θα τελειώσουμε, θα καταργήσουμε και το διεθνή οικονομικό έλεγχο, έτσι είχαν υποσχεθεί, και μετά αμέσως με το που ήρθαν εδώ, τι κάνανε, τρία στελέχη της κυβέρνησης, της εποχής εκείνης, δύο από την νεαμική πλευρά και ένας από την άλλη πλευρά, ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Βόλος, Αλεξάνδρος Βόλος, πρίτανη συνταγματολόγων κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα, ο Άγγελος Αγγελόπουλος πρίτανη των οικονομολόγων στην Ελλάδα,
και ο ξενοφόντας Ζολώτας, πρώτος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος μετά την απελευθέρωση. Τρία ιερά τέρατα πρέπει έτσι, να πούμε, τον οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα. Έτσι, καθίσανε κάτω και εισήγαγαν καινούρια δραχμή μέσα σε ένα μήνα. Που είναι πρωτοφανές να συμβεί αυτό. Και με την τεχνολογία της εποχής. Σε ένα μήνα. Λοιπόν, και μάλιστα οι μελέτες τότε λένε ότι θα σταθεροποιόταν η οικονομία, μια οικονομία που είχε βγει από τον πόλεμο και από υπερπληθωρισμούς τρομακτικούς, τα ράλικα, τα λεφτά και όλα αυτά τα πράγματα, μέσα σε 6 μήνες. Σε εκείνες συνθήκες καταστροφής. Υπήρξε όμως μορατόριουμ τότε, έτσι. Ναι. Ναι, υπήρξε μια συμφωνία. Ναι, υπήρχε. Υπήρχε. Ήταν και η απέτηση των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός είχε αποδείξει την αγάπη του για την πατρίδα του με τα όπλα και το αίμα του την εποχή εκείνη. Οπότε κανένας Εγγλέζος δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό που απαιτούσε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας την εποχή εκείνη. Το δυστύχημα είναι ότι είχαμε ανίκανες πολιτικές ηγεσίες και από τη μια και από την άλλη πλευρά και έτσι εύκολα μας οδήγησαν στον εμφύλιο για να μην γίνει το σχέδιο ανασυγκρότησης της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Πάντα, να μην υλοποιηθεί. Πάντα σχεδόν γίνεται κάτι και διασπάται, θα λέγαμε, η όποια εθνική ομοψυχία και η όποια προσπάθεια. Αυτό, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, το ίδιο σχέδιο χρειαζόμαστε και σήμερα. Τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών. Και λοιπόν, των αλλαγών που έχουν βεβαίω. Τι χρειάζεται λοιπόν, να ξεμπερδέψουμε το δημόσιο χρέος, να λυτρωθεί η κοινωνία από τα ιδιωτικά χρέη προς την εφορία, τις τράπεζες και όλα αυτά, να μηδενιστεί το κοντέρ για να μπορέσεις να φτιάξεις καινούριο φορολογικό σύστημα που να είναι δίκαιο για τη φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη. Πρέπει να φτιάξεις καινούριο τραπεζικό σύστημα που να παίζει το ρόλο του, που ποιος είναι αυτό, να στηρίζει κατά κύριο λόγο την επιχειρηματική πρωτοβουλία χωρίς υπεγγυήσεις και τοχογλυφία. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το τραγικό, όχι μόνο γιατί έχει χρεοκοπήσει τις συστημικές τράπεζες, γιατί έχουν χρεοκοπήσει, αλλά και πριν που δουλεύανε. Σαράφικες και τοχογλυφικές. Αυτό το πράγμα, το να απομυζάς 2 με 3 φορές το ΑΕΠ μιας χώρας σε ενεργητικά, θα πρέπει ολόκληρη η χώρα να βυθίζεται στο χρέος. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες τράπεζες. Χρειαζόμαστε τράπεζες που τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία, τον ενισχύουν να πάει μπροστά. Όχι τον περιμένουν στη γωνία να του φάνε ότι έχει και δεν έχει. Τα αυτονόητα λέτε. Ναι, αυτό που ισχύει στον πολιτισμένο κόσμο τουλάχιστον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δοθεί εισόδημα στο κοσμάκι, να αρχίσει να λειτουργεί ξανά η οικονομία. Γιατί αν δεν δοθεί εισόδημα, πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, τι να πει στον επιχειρηματία. Πώς θα δοθεί εισόδημα, δηλαδή. Η εισόδημα δίνεται με το να κόψει, με το να δημιουργήσει χρήμα, δημιουργούμε λέμε σήμερα, χρήμα το κράτος. Έτσι έγινε το Νοέμβριο του 1944. Το πρώτο πράγμα που κάνανε, αφού κόψανε την καινούργια δραχμή, είναι να δώσουν, να αυξήσουν τα μεροκάματα. Να αυξήσουν, ούτε βιομηχανοί φωνάξανε, ούτε έμποροι, γιατί ξέρανε ότι αυτό είναι δυνάμει ζήτηση. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, εδώ τι πρέπει να κάνεις. Το πρώτο πρέπει να κάνεις να δημιουργήσεις χρήμα και να το δώσεις στους αξιούχους και στα νοικοκυριά που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για 1 στα 2. Δεν μιλάμε τώρα για μια μικρή μειοψηφία και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις κοινωνικές στατιστικές που κοίταγα τώρα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet, στο βρετανικό περιοδικό, 1 εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, 1 εκατομμύριο, δεν μπορούν να επιβιώσουν αν δεν πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο, στο κοινωνικό μαγειρίο των όποιων δήμων, στο κοινωνικό ιατρείο και σε σίτια της εκκλησίας. 1 εκατομμύριο, με συγχωρείτε, στην κατοχή ήταν καλύτερα τα πράγματα. Στην παλιά εννοώ, την αζητική. Έχουμε, Απόστολε, να γυρίσουμε σελίδα και να δούμε για λίγο τα εθνικά θέματα. Ναι, εκεί ήθελα να ρωτήσω, εκεί ήθελα να το συνδέσω αυτό. Με πρόλαβες, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αυτά που μας λέει ο κύριος Καζάκης είναι κατανοητά και άκρως επαναστατικά εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και κάποιος. Δεν είναι επαναστατικά, είναι το αυτονόητο, λέμε. Δεν είναι κάτι ναι, το ίδιο. Επαναστατικά για την κατάσταση που έχουμε βρεθεί, ναι. Για πολλούς, ναι, ισχύει αυτό. Αυτά όμως που λέτε δημιουργούν μια άλλη, αν θέλετε, αντίδραση που λέει ότι με αυτή τη συγκυρία που ζούμε, να έχουμε την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό, με ένα βαθμό επιθετικότητας ή προβοκατόρικων ενεργειών. Ναι. Και την ίδια στιγμή εμείς. Δεν ξέρω αν είναι ενδεδειγμένες, αυτό θα μας το πείτε λίγο αργότερα ή αν θέλετε το σχολιάσετε, οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, ειδικά του Υπουργού Άμυνας, που πέταξε με το ελικόπτερο. Δεύτερη φορά.
Μετά ήρθαν τα αεροσκάφια τουρκικά και έγινε στο ρουτήρι το Αιγαίο και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι με ανησυχεί αυτό. Θα έλεγα, Απόστολε, βγαίνει και μία φρασιολογία. Έχει το δικαίωμα φυσικά ο Πάνος ο Καμένος να πει και τα χειρότερα. Άλλωστε η Τουρκία δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά εντός εισαγωγικών του κόσμου. Έχουν πάρα πολλά στην παγκόσμια ιστορία που πρέπει να απολογηθούν. Όμως το να βγαίνει να μιλάει ο Υπουργός Άμυνας έτσι απαξιωτικά για μια χώρα, να βγαίνει ο Υπουργός ο Τούρκος ο αντίστοιχος, να μιλάει ακόμα χειρότερα για τον κύριο Καμένο, να λέει αν έχει το μυαλό του στο κεφάλι και... δεν είναι εικόνα αυτή. Πρέπει να πούμε, δεν είναι εικόνα δηλαδή. Είναι τσίρκο. Είναι τσίρκο. Δεν είναι σοβαρές χώρες που έχουν τέτοιους υπουργούς. Δεν μπορεί να θεωρηθούν. Αυτά τα πράγματα τα διαβάζει στο διεθνή τύπο όταν πρόκειται για κάτι χώρες που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Λοιπόν, αυτό που αν ήταν πραγματικά πατριώτης ο κύριος Καμένος και αν είχαν πατριωτική κυβέρνηση, στην πρόκληση της Τουρκίας, τη γνωστή τελευταία πρόκληση, θα απαντούσε με το να πάνε οι αρχηγοί των επιτελείων της χώρας επάνω στα ίμια και να τιμήσουν τους σκοτωμένους επάνω στα ίμια. Επάνω στα ίμια. Μα αυτό δεν ήταν προκλητική ενέργεια. Όχι, δεν ήταν προκλητική. Είναι κανόνες οι οποίες προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Κάνεις παράσταση ή να θέλεις, κάνεις μια παράσταση εκεί ακριβώς που είναι το αφισβητούμενο έδαφος, δηλώνοντας ότι αυτό το έδαφος είναι δικό μου, ανήκει στη δική μου επικράτεια και τελειώνει εκεί πέρα η ιστορία. Με βάση τους διεθνούς κανόνες εμπλοκής, να το πούμε έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ελλάδα είχε το δικαίωμα ακόμη και ανοίγματος πυρ εναντίον της Τουρκίας, ειδικά με τα αεροσκάφη. Το ότι δεν το κάνει, και εγώ είμαι υπέρ του να μην το κάνει, δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται το οποιοσδήποτε τραγέλαφος του Καμένου. Αν είχαν ήταν πραγματικά πατριώτες, θα κάνανε αυτό. Θα πηγαίνανε επάνω στο νησί, επάνω. Θα σηκώνανε την ελληνική σημαία επάνω προς τιμή των ανθρώπων αυτών που πέθαναν, τα παιδιά αυτά τα τρία. Σας ανησυχεί η κατάσταση, γιατί ήταν απόλυτα. Απόλυτα. Και το πρόβλημά μου για μένα δεν είναι τα ίμια. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν γκριζάρει τα μεγάλα νησιά. Στο όνομα των προσφύγων και των μεταναστών. Έχουν γκριζάρει. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές και πολιτικές αρχές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουν δικαιοδοσία στα νησιά τους. Αυτό σημαίνει μορατόριουμ κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν ασκείς κυριαρχία στα νησιά. Κάποιος άλλος ασκεί κυριαρχία. Δεν ξέρει κανείς. Είναι η Frontex, δεν είναι. Είναι η Frontex, είναι οι διαμεσολαβήσεις ευρωπαϊκής Μέρκελ με Ερντογκάν. Την είδαμε την κυρία Μέρκελ ξανά εκεί πέρα. Που αποφασίζουν για τα πάντα. Και τρέχει από πίσω η Ελλάδα να υπογράψει ασμενός. Λοιπόν, άρα το πρόβλημά μας είναι εκεί. Φυσικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα εθνικά θέματα. Εδώ, συγγνώμη, έχουν ξεσαλώσει όλοι. Έχουν βρει το πτώμα και όλοι επάνω στο πτώμα λειτουργούν ως γήπες. Αυτό είναι λογικό. Είναι οι νόμοι του ζωικού βασιλείου, ακόμη και στην παγκόσμια οικονομία. Αν θέλουμε να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα, πρέπει να αποκτήσουμε κυριαρχικό κράτος. Κράτος δηλαδή που υπερασπίζεται κυριακά του δικαιώματα. Σύμφωνα με τα διεθνώς προβλεπόμενα. Δεν λέω τώρα να το παίξουμε εμείς ράμπο και ιστορίες. Αυτό σημαίνει. Εάν χρειαστεί, βεβαίως, για πέστε μου εσείς, να σας πω πολύ απλά. Φανταστείτε τον αρχηγό του επιτελείου της Ιαπωνίας να κάνει ανάλογη ιστορία στη Σαχαλίνη. Στα νησιά Σαχαλίνη που είναι... Που είναι διαφιλονικούμενα με τη Ρωσία. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Ή αντίστοιχα ο Ρώσος. Τι θα γινόταν, με συγχωρείτε. Τι θα γινόταν, αν θυμάστε, τη Σοβιετική Ένωση το 1983, αν θυμάμαι καλά, κατέριψε πάνω από τη Σαχαλίνη αμερικανικό αεροσκάφος που ήταν επιβατικό, όχι κορεάτικο ήταν, συγγνώμη, ήταν κορεάτικο, επειδή ο πύργος ελέγχου της Σοβιετικής Ένωσης δεν έπαιρνε απάντηση, ήταν εκτός αεροδιαδρόμου, πέρναγε στο FIR της Σοβιετικής Ένωσης και η Σοβιετική Ένωση δεν έπαιρνε ανταπόκριση από τους πιλότους. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό την ιστορία, αλλά ήταν μέσα στα δικαιώματα της χώρας να το καταρρύψει. Όταν βλέπει ένα στόχο στο ραντάρ, το οποίο δεν απαντά. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν έγινε τίποτα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την εκστρατεία που ξεκίνησε τότε ο πατήρ Μπους και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και εμείς καθόμαστε τώρα και τρώμε σφαλιάρες. Ναι, αλλά ξεχνάμε, κύριε Καζάκη, ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, μας λέει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι, αυτό το δυστύχημα.
Γιατί είναι δυστύχημα. Από πού και ως πού είναι ο Ευρωπαϊκός. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι παραδίδουμε σε ξένες δυνάμεις τη φυλάξη των συνόρων μας. Γιατί αν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να περιμένουμε τις ευρωπαϊκές ταξιαρχίες να το φυλάξουν. Έτσι δεν είναι. Frontex είναι... Η Frontex είναι η πρώτη δύναμη. Τώρα, μάλιστα, έχουν ανακοινώσει ότι έχουν 4 ταξιαρχίες ετοιμοπόλεμες οι Ευρωπαίοι για να αναλάβουν δράση. Συγγνώμη, πού θα αναλάβουν δράση. Και να το δεχτούμε εμείς αυτό το πράγμα. Ξένο στρατό να... στα δικά μας εδάφη. Θα έβαζα στην κουβέντα και ένα ακόμη θέμα. Κύριε Κασάκη, αυτό το απρόβλεπτο, αυτό του απίστευτου να το χαρακτηρίσω έτσι ηγέτη του Ερντογάν, που καθημερινά σχεδόν αλλάζει γραμμή πλεύσης. Μία με τη Ρωσία, μία με τη Γερμανία, μία με την Αμερική. Όλο αυτό θα το χαρακτηρίζει έτσι το απρόβλεπτο. Σίγουρο είναι ότι είναι και δύσκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή για πολλά θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι έχει μπερδέψει και τους Ευρωπαίους με την συμπεριφορά του, η οποία καθημερινά σχεδόν ανατρέπεται. Οι κινήσεις που κάνει τη μια μέρα ανατρέπονται την επόμενη. Να κρατήσουμε ένα πράγμα. Ένα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή για τα δικά του συμφέροντα είναι απρόβλεπτος. Για συμμάχους και εχθρούς. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είναι απρόβλεπτος, πραγματικά. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Απρόβλεπτοι και να παίζουμε σε όλα τα ταμπλό. Για τα δικά μας συμφέροντα. Για τα δικά μας κυριαρχικά συμφέροντα. Όχι για το δικό μας καθεστώς, γιατί ο κύριος Ερντογάν παίζει για το καθεστώς του. Δεν τον ενδιαφέρει η Τουρκία, ούτε ο τουρκικός λαός. Παίζει για το καθεστώς του. Δεν προϋποθέτει ένα εθνικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, ένα σταθερό. Προϋποθέτει, πρώτα και κύρια, μια πατριωτική δημοκρατικό κοινοβούλιο. Ένα κοινοβούλιο που να έχει πατριώτες και δημοκράτες. Για πέστε μου και τώρα. Το ίδιο μια κυβέρνηση. Γιατί έτσι αντίστοιχα. Θα ήθελα να σας. Την προηγούμενη φορά δεν είχε γίνει ακόμα η ορκομοσία, ορκίστηκε ο κύριος Τραμπ. Ελληνοαμερικανοί σε κέρια πόστα, δηλαδή ναι, σε θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο και προσωπάρχης και μεγάλη θέση. Πιστεύετε ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει και για το ρόλο του Βουνουτού στο πρόγραμμα, γιατί γράφονται και λέγονται αυτά, ή ο κύριος Τραμπ είναι πραγματικά μια περίπτωση που παγερά αδιαφορεί για το αν υπάρχει ευρώ, αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Ελλάδα είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ, αν η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά. Τον βλέπετε καλύτερο για τα συμφέροντα, να σας το πω έτσι, της Ελλάδος από ότι η προηγούμενη διοίκηση του Ομπάμα, ας πούμε? Όχι. Το καλύτερο υπάρχει στο γεγονός ότι έχει γίνει απρόβλεπτη και η πολιτική των ΗΠΑ. Δηλαδή δεν είναι πλέον η προβλέψιμη πολιτική των ΗΠΑ. Στυλιζαρισμένη, εκείνο το γνωστό. Δεδομένη, ναι, με τις συμφωνίες που έχουν γίνει κτλ. Του ΝΑΤΟ κλπ. Έτσι, μπράβο. Είναι πιο ρευστή και απρόβλεπτη. Αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις Τραμπ. Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς μαζί τους με τις κινήσεις ή όχι. Έχει αναδείξει τις εσωτερικές αντιθέσεις και του συστήματος των ΗΠΑ, άσκηση εξουσίας, στην επιφάνεια. Αυτό συμφέρει μια χώρα σαν την Ελλάδα, εάν και εφόσον ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να παίξει με αυτές τις αντιθέσεις. Να παίξει ενώ να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις αυτές. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα μπορούσε μια πιο εύκολα να διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς μια τελική λύση εναντίον των Ευρωπαίων. Απόστολε. Ο Τραμπ θα μπορούσε να το δεχτεί, να το συζητήσει αυτό. Για τα δικά του συμφέροντα, δεν λέω για οτιδήποτε. Δεν θεωρεί δεδομένες τις συμφωνίες Ομπάμα-Μέρκελ. Εγώ θέλω να συνεχίσω λίγο. Και κλείνουμε σε 1,5 λεπτό, με 2. Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα με το θέμα του Τραμπ. Μόλις χθες, νομίζω, ο Γερούν Ντάιζερμπουμ είπε ότι, σε μια συνέντευξη στο Deutsche Welle, δεν θυμάμαι καλά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέους εταίρους για τις εμπορικές εναλλαγές. Και κατονόμασε Λατινική Αμερική, Αφρική και Κίνα. Αυτό τι σημαίνει? Θεωρώ ότι η υπόθεση Τραμπ δεν είναι τόσο απλή. Όχι, ναι. Για να βγαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup, το οποίο είναι ένα σοβαρό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα νομίζω αν δεν είναι θεσμικό, ο ρόλος δεν είναι θεσμικός. Όταν λοιπόν ο κύριος Ντάιζερμπουμ λέει ότι εμείς αλλάζουμε εταίρο εμπορικό, σημαίνει ότι η υπόθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν είναι τόσο απλή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη γεωστρατηγική αλλαγή. Το πού θα βγάλει αυτό το πράγμα είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό και ονομάστηκαν από ισχυρά από το Council on Foreign Relations, δηλαδή το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή είναι ένα ιδιωτικό think tank που χαράσει πολιτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες. Και που έχει βγάλει όλους τους προέδρους και τα επιτελεία τους τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τον Τραμπ,
του Τραμπ, ονόμασε ως ηγέτη, μετά την εκλογή του Τραμπ, ως ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, τη Μέρκελ. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πολύ καινούρια δεδομένα γεωστρατηγικά και στις κορυφές. Και με δεδομένο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υφίσταται ουσιαστικά ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως. Γιατί τότε θα ήταν ο κύριος Ομπάμα. Λογικά. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε τον Απόστολο τον Ρώσιο, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Καζάκη, τον γραμματέα του ΕΠΑΜ και οικονομολόγο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή μας παρεμβάσεις. Να είστε καλά, γεια σας.